να νίκουμε πουθενά. Ούτε στο επίδομα, ούτε στα μέτρα τα ευεργετικά. Πώς θα επιβιώσουμε? Ο Άντας απολυμμένος. Ναι. Από εταιρεία. Πότε απολύθηκε? Πότε απολύθηκε? Δεν το ξέρω. Αλλά απολύθηκε από 1η Μαρτίου και μετά, δηλαδή 1, 2, 3 Μαρτίου και μετά, ναι. Ο Άντας θα λάβει το 800. Αν απολύθηκε και πριν. Και όλες οι απολύσεις. Μα αν απολύθηκε πριν δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό. Ναι. Εδώ μιλάμε για τα μέτρα του κορονοϊού, κύριε Παυλόπουλε. Δεν λέμε για τα μέτρα και τα προβλήματα όλου του κόσμου, όλη τη κοινωνία. Σύμφωνοι. Λέμε για τα συγκεκριμένα μέτρα. Για τα μέτρα που προέρχονται από τον κορονοϊό. Ναι. Αν η οικογένεια αυτή έχει μεγάλες ατυχίες που το σέβομαι και να βοηθήσουμε όλοι με όποιο τρόπο μπορούμε, είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για τα μέτρα του κορονοϊού. Γιατί, για παράδειγμα, η μακροχρόνια ανεργή είναι ένα ερώτημα πώς ακριβώς θα ευεργετηθούν. Και όταν θα έχετε, και όταν θα έχετε τον κύριο Βρούτση εδώ, να του κάνετε αυτό το ερώτημα όπως έχει την αρμοδιότητα. Ξέρω ότι σχεδιάζει ένα πρόγραμμα 100.000 προσλήψεων με ταχείες διαδικασίες μόνο για μακροχρόνια ανέργους. Μάλιστα. Ακριβώς για να μπορέσουν να πάρουν και αυτοί χρήματα. Όπως ξέρω ότι για τους ανέργους επεκτάθηκε το επίδομα ενεργείας αυτόματα 2 μήνες, όσον έληξε το επίδομα και Ιανουάριο, και Φεβρουάριο και Μάρτιο. Μάλιστα. Του 20. Ακριβώς για να προλάβουν οι άνθρωποι αυτοί που θα έβγαιναν από την ανεργία αλλά έπεσαν πάνω στην κρίση, να μην μείνουν απροστάτευτοι. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αλλά ακόμα. Εδώ μιλάμε για μέτρα που θέμα έχουν σχέση με τον κορονοϊό. Έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε γενικότερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Με το θέμα των επιταγών. Προβλήματα είναι άπειρα και σεβαστά. Με το θέμα των επιταγών. Με τις επιταγές. Με τις επιταγές τι θα γίνει? Με τις επιταγές έχουμε πει ακριβώς θα γίνει. Δημοσιεύθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου χθες το βράδυ. Θα βγουν και ερμηνευτικές εγκύκλοι. Τι έχει γίνει? Έχει δοθεί αυτόματη παράταση για όλες τις επιχειρήσεις που είναι μέσα στους ΚΑΔ, που είναι πληττόμενοι, για το μήνα Μάρτιο παίρνουν την παράταση αυτή και όσοι θα μπουν στη σημερινή υπουργική απόφαση από αύριο για τις επόμενες επιταγές, για τον Απρίλιο και πέρα, έτσι, γιατί πάντα είναι με βάση τις αποφάσεις και ποιοι πλήττονται. Ναι. Γιατί εμείς δεν πάμε σε γενικευμένη αναστολή πληρωμής, ούτε πάμε σε γενικευμένη μεταφορά των επιταγών. Ναι. Υπάρχουν κλάδοι, π.χ. τα σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν λόγο να πάρουν αναβολή σε επιταγές τους. Αυτό θα σταματούσε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα σε τρόφιμα. Αφού εισπράττουν, γιατί να μην πληρώσουν? Μιλάμε πάντα για τους κλάδους που πλήττονται. Άρα, όσοι ΚΑΔ είχαν ανακοινωθεί τον Μάρτιο, συμπεριλαμβάνονται από τις επιταγές τους από σήμερα και πηγαίνουν 75 μέρες μπροστά. Όσοι ΚΑΔ θα δημοσιευτούν αύριο, οι επόμενες επιταγές θα είναι 75 μέρες μετά. Τώρα, είχαμε χθες μια μεγάλη σύσκεψη με τις τράπεζες και τον αρμόδιο υφυπουργό μου, τον κύριο Τσακίρη, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των επιταγών όσο αφορά την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που περιμέναν να εισπράξουν, που έχουν υποχρεώσεις και λόγω της αναβολής δεν εισπράττουν. Ναι. Γιατί και αυτές έχουν πρόβλημα. Σωστά. Και ιδιαίτερα εκείνες που έχουν υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Γιατί πες υποχρεώσεις στο εσωτερικό, τις αναστέλνουμε, τις μεταφέρουμε, τις κάνουμε δόσεις, κάπως χειριζόμαστε. Στο εξωτερικό υπάρχει θέμα. Στο εξωτερικό υπάρχει πρόβλημα. Εκεί συνοηθήκαμε με τις τράπεζες χθες. Θα ξανακάνουμε συζήτηση, δεν ήμασταν ακόμα όριμοι να πάρουμε απόφαση. Ναι. Υποσχέθηκαν οι τράπεζες ότι θα βλέπουν με απόλυτη προτεραιότητα τις επιχειρήσεις που θα ζητήσουν προεξόφληση αυτών των επιταγών για να μπορέσουν να πληρώσουν οι άνθρωποι τις υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και εμείς σχεδιάζουμε το Υπουργείο να δούμε αν θα χρειαστούν οι τράπεζες και κάτι ειδικότερο εγκυοδοτικό από εμάς, εάν δούμε ότι η κοινή τραπεζική δεν λειτουργεί. Προς το παρόν φαίνεται. Και η ιδέα των τραπεζών είναι, και το λέω στους επιχειρηματίες που έχουν αυτό το πρόβλημα, να πάνε στις τράπεζές τους και σήμερα και να επικοινωνήσουν μετά μαζί μας αν έχουν πρόβλημα. Υπουργέ. Ότι μπορούν να προεξοφλήσουν αυτές τις επιταγές για να μπορέσουν να πληρώσουν υποχρεώσεις τους. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, να κύριε πω Υπουργέ. Ένα τελευταίο, με συγχωρείτε, ένα τελευταίο για να μην αντικειμενικά. Εμείς να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε. Μου λένε δεν είπε να φάμε το μαξιλάρι. Όχι, δεν είπε αυτό. Έτσι. Δεν είπε. Άρα, είπε ότι είναι η ασφάλειά μας το μαξιλάρι. Το λένε. Ναι, είναι η ασφάλειά μας το μαξιλάρι για να γίνουν πιο γενναίες παρεμβάσεις. Αυτό είπε ο κύριος Τσακαλώτος, βεβαίως. Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι γενναίες, αλλά το μαξιλάρι, να ξέρετε, είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να ακουμπήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα μας. Έχουμε μια σταθερότητα να δούμε που θα μας είναι Ζερμαν, πάρα θέλετε πολύ χρήσιμη την επόμενη μέρα. Τα χαιρετήματά μου στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, στον οποίο έχω και μεγάλη εκτίμηση. Να τον και δούμε και τον κύριο Ζέρβα να του πείτε την καλημέρα στον αέρα. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Γεια σου, Δημαρχάρα. Γεια σου, Δημαρχέ. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα και στον Υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ. Είναι δήμαρχος παρών. Εσείς με τους ΚΑΔ. Είναι δήμαρχος δίπλα στον πολίτη. Είναι δήμαρχος που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Πραγματικά είναι δήμαρχος που μας έχει καταπλήξει και τον, δεν ξέρω,
του στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να πάει ακόμα καλύτερα. Μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Σε όλο τον Κικαιώνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια τώρα. Κύριε Δήμαρχε, καλώς τον. Είστε ένα από τα πρόσωπα της ημέρας.